μα απασχολεί τα τελευταία χρόνια είναι και κάποιε συνθήκε στο κομμάτι του καιρού που έτσι δημιουργούν ένα κλίμα εύης πάνω στο κομμάτι των κουνουπιών κάπως προβληματικό και ανησυχητικό. Για να μας παρουσιάσει λίγο κάποια στοιχεία αναφορικά με τις περιοχές ως, όπως έχω. Έχουμε δηλώσει και στον τίτλο. Ακριβώ που εμφανίζονται περισσότερα κουνούπια. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν και το καλοκαίρι αλλά και την ύπαρξη των κουνούπιών, τα συναντάμε σε σημεία με μεγάλε ποσότητε στάσιμου νερού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τουλάχιστον έτσι στην ευρύτερη περιοχή, ο Γιώφερο ποταμό αλλά και ο Αλμυρό. Ωστόσο, γίνονται προσπάθειε και για την καταπολέμηση, γιατί είναι κάτι το οποίο ειδικά σε περιοχέ όπω ο Γιώφερο που είναι και κατοικίσιμοι στα Πέριξ, οι κάτοικοι εκεί έχουν τρομερό πρόβλημα. Ειδικά του καλοκαιρινού. Μήνες. Μάλιστα, Εύη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πάμε σε μια στουδιακή συζήτηση. Φιλοξενούμε τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, επόπτη Δημόσια Υγεία τη Περιφέρεια Κρήτη και συντονιστή προγράμματο κατά κουνουπιών. Την καλησπέρα, μου κύριε Παπαδάκη. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Χριστό Ανέστα. Χρόνια πολλά να σα ευχαριστήσω θερμά. Έχουν καταγραφεί αυτέ οι περιοχέ που βρίσκονται στο κόκκινο, στο κομμάτι των κουνουπιών, έτσι δεν είναι. Ναι, βεβαίω. Ε, έχουν καταγραφεί μάλιστα 5.000 τέτοια σημεία ναι. σε όλη την Κρήτη, γιατί το πρόγραμμα αφορά όλη την περιφέρεια Κρήτη και όχι την Περιφερειακή Ενότητα Ιρακλείου. Είναι οι γνώση μας. Ε, εμείς προετοιμαστήκαμε ως Περιφέρεια και ως Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας ε, από την προηγούμενη χρονιά. Για πρώτη φορά ε, βγάλαμε στον αέρα τον διαγωνισμό, τον διεθνή διαγωνισμό ε, τέλη ε, Νοέμβρη. Τέλη Νοέμβρη, ωστόσο ε, καθυστέρησε η διαδικασία και δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι ψεκασμοί. Καθυστέρησε γιατί είχαμε ε, από μια εταιρεία ασφαλιστικά μέτρα μέχρι να εκδικαστούν. Ε, πήρε Αυτού του τρει μήνε, χρειάστηκε μετά ο Επίτροπο να ελέγξει την νομιμότητα ε, του, του αποτελέσματο ναι, του ναι. διαγωνισμού. Και τώρα, 24 του μήνα, υπογράφηκε η σύμβαση. Άρα, από χτε έχουν ξεκινήσει όλε οι διαδικασίε. Ήμασταν έτοιμοι, παρά την ένσταση, ήμασταν σε ετοιμότητα και ξεκινάμε του ψεκασμού. Όπω πολύ σωστά είπατε και όλα τα άλλα μέτρα που έχουν να κάνουν. Και με την πρόληψη, με την τοποθέτηση δηλαδή παγίδων ναι. σε συγκεκριμένα σημεία και κυρίω στι πύλε εισόδου. Θα τα δούμε αναλυτικά. Υπάρχει και μία κατά κάποιο τρόπο επισήμανση του ΕΟΔΗ για τον δάγκιο πυρετό. Και γι' αυτόν ακριβώ το λόγο θα υπάρξει εκτεταμένο έλεγχο, όπω πολύ σωστά αναφέρατε, στι πύλε εισόδου και τοποθέτηση παγίδων για να δούμε αν έρθει αυτό το είδο κουνουπιού που προκαλεί το ναι. συγκεκριμένο πυρετό στην Ελλάδα. Μέχρι και σήμερα δεν έχει έρθει. Όχι, δεν έχει έρθει. Ε, εμφανίστηκε στην Κύπρο και στη Γαλλία και ναι. γι' αυτό ευρωπαϊκά έχουμε αυτό το καμπανάκι ε, κινδύνου. Εμείς φέτος σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ θα αυξήσουμε τις παγίδες, δηλαδή θα βάλει και ο ΕΟΔΗ δικές του παγίδες. Εμείς θα τις παρακολουθούμε, θα συλλέγουμε τα κουνούπια και θα στέλνονται στο ΙΤΕ στον καθηγητή, τον κύριο Βόντα. Υπάρχει λοιπόν και φέτο αυτή η συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογία και Έρευνα. Ακριβώ. Είναι τριετέ το πρόγραμμα, είναι είναι 2023-2025. Και τη καταπολέμηση και τη επιδημιολογική επιτήρηση. Αυτό εντο... το οποίο. Ακριβώ. Ε, θα δώσουμε σε λίγα λεπτά και τηλέφωνο επικοινωνία προκειμένου όποιο πολίτη το επιθυμεί και έχει παρατηρήσει κάποιον, κάποια αύξηση του πληθυσμού των κουνουπιών στην περιοχή του σπίτιου του περιμετρικά να επικοινωνήσει με την αρμόδια εταιρεία. Αλλά θέλω λίγο μία εκτίμηση. Μία εκτίμηση που έχει να κάνει με την εφετινή σεζόν. Τι προβλέπετε, θα είναι καλύτερη σε σχέση με πέρυσι, ή μήπω οι καιρικέ συνθήκε και το γεγονό ότι διανύουμε μία παρατεταμένη καλοκαιρία και το χειμώνα επηρεάσουν ε, τους πληθυσμούς των κουνουπιών. Ε, θεωρώ θα, μας, θα επηρεάσουν ε, θετικά για μας, αρνητικά για τα κουνούπια, γιατί Ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε θέμα ε, λειψιδρία. Δεν λιμνιάζουν λοιπόν. Δεν έχουμε ναι. νερά, δεν είχαμε πολλά νερά που θα λιμνάσουν. Έχουμε μόνο αυτά που πολύ σωστά καταγράψατε, ε, τα ποτάμια που έχουν ακόμα νερό, αλλά και αυτό σε λίγο θα γίνει στάσιμο. Ναι. Στα υπόλοιπα σημεία, ακριβώ λόγω τη λειψιδρία, δεν θα έχουμε θέμα. Όμω, ξαναλέω και πάλι, είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα, γιατί δεν θέλουμε να δούμε να έρχεται το, αυτό το κουνούπι και στην Κρήτη, πολλό στη χώρα μας, γιατί δεν έχει έρθει ούτε στη χώρα μας. Πάρα τα αυτά ελέγχουμε όμως και για το γνωστό κουνούπι Τίγρης, το οποίο έχει, κάνει, εδώ και πόσα χρόνια. έχει γίνει μόνιμος κάτοικος τη Κρήτη. της Κρήτης. Της ε, Κρήτης. Ε, την τελευταία πενταετία θα έλεγα. Ε, υπάρχουν κάποιες χρηστικές και απλές συμβουλές προς τους τηλεθεατές ε, προκειμένου να αντιμετωπίσουν σε πρώτη φάση μόνοι τους ε, τον πληθυσμό των κουνουπιών. Έχετε δίκιο. Και καταρχήν να πω κάτι: το είχαμε ε, επισημάνει και τι προηγούμενε χρονιέ. Ναι. Ειδικά στο γιόφυρο υπάρχει ένα είδο που είναι οι λεγόμενοι χειρονόμοι που προσωμιάζουν με τα κουνούπια. Και οι πολλοί πολίτε λένε ότι υπάρχουν σμήνοι κουνούπιων. Δεν είναι κουνούπια. Έγινε ολόκληρη επιτήρηση και φέτο μάλλον κάτι τέτοιο συμβαίνει και έχετε αυτέ τι οκλήσει από του πολίτε. Ε, άρα λοιπόν, οι πολίτε για να μην εκτρέφουν κουνούπια στον κήπο του, δεν πρέπει να έχουν στάσιμα νερά σε καπάκια, σε παλιά λάστιχα, Οτιδήποτε μπορεί να συλλέξει νερό και να είναι εκεί στάσιμο είναι ενδυνάμει ε, πηγή ανάπτυξη ε, κουνουπιών. Πρέπει το βράδυ, ε, πρέπει, άρα λοιπόν, για να μην έχουμε και αυτά τα νερά να ποτίζουμε ε, όχι ώρες που ε, το νερό θα μείνει, να, με μέτρο να φοράμε ε, το βράδυ όταν καθόμαστε στην αυλή, τώρα που θα ανοίξει ο καιρό, ε, ένα ελαφρύ ε, ρούχο τος, ώστε να καλύπτει το σώμα μα, να χρησιμοποιούμε εντομοαποθετικά πάντα Όπως εγκεκριμένα. Εντομοαπεθετικά, ε, είτε... έχουν ακουστεί, γι' αυτό σα ρωτάω. Όχι, αυτό λέω. Πρέπει να έχουν από πίσω όταν αγοράζουμε ένα προϊόν την ένδειξη και την αδειοδότησή του. Ε, είτε ε, λοσιών είτε. Ε, όπως είπα εντομοκτώνα ή εντομοαποθητικά, ε, σίτες στα παράθυρα, όχι λευκό φως στις αυλές μας, γιατί προσελκύει το κίτρινο τα αποθή, ε, γενικά πρέπει και εμείς να συμβάλλουμε, και όπως πολύ σωστά είπατε, και φέτος θα υπάρχει ε, τηλεφωνική γραμμή για τους πολίτες, ναι. ε, 811-244-24, ώστε την επόμενη μέρα εφόσον... Ε, ο πολίτης τηλεφωνήσει και καταγραφεί το πρόβλημά του, το συνεργείο ε, δεσμευόμαστε ότι την επόμενη μέρα ή το, το αργότερο την ε, μεθεπόμενη το συνεργείο θα είναι εκεί. Αλλά οι πολίτες που θα τηλεφωνούν όχι για κάτι μέσα στην αυλή τους, έτσι, όταν είναι ένας δημόσιος χώρος, ούτως ή άλλως νομικά δεν μπορεί το συνεργείο να μπει σε αυλές. Ε, ένας, με, μια μεγάλη πηγή εξωτερικά ε, πιθα, που θα δώσει στάσιμα νερά και ενδυνάμει. Προχωράτε ε, ψεχασμού στο συνεργείο. Την επόμενη μέρα, ξαναλέω και πάλι, το συνεργείο θα είναι εκεί. Είναι μια δύσκολη συνύπαρξη ε, κουνούπια και άνθρωπο. Και καλοκαίρι. Είναι πάρα <χω> πολύ δύσκολη. Και μάλιστα ε, ε, ο Εωδή. Κουρεί τον κόδωνα του κινδύνου και για ενδονοσοκομιακή μετάδοση. Συστά. Δηλαδή έχει καταγραφεί και ε, ελωνοσία που κάποιο ταξιδιώτη μπήκε στο νοσοκομείο, μετά δεν λήφθησαν τα κατάλληλα μέτρα και άρχισε να τσιμπάει ασθενής. Άρα λοιπόν έχουν δοθεί οδηγίε και στην υγειονομική περιφέρεια. Σα λέω, θα είναι μια χρονιά που πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, σε, σε μεγάλη ετοιμότητα. Αλλά πιστεύω οι σχεδιασμοί που έχουμε κάνει θα πάνε καλά, ε, η επιτήρηση θα είναι διαρκή και θα τρέξει. Πάλι το πρόγραμμα, το προληπτικό, τα κουνούπια θα συλλέγονται, θα στέλνονται στο Ίτε, θα καταγράφεται το γένος και το είδος τους και θα ελέγχεται αν είναι φορείς κάποιου παθογόνου όπως ο ιός του Δυτικού Νείλου, ο ιός της Κουγκούνια. Ε, μπορεί φέτος να δούμε και να ελέγξουμε και για το πλασμόδιο της ελονοσίας. Ψυχραιμία. Υπάρχουν ειδικοί, υπάρχουν άνθρωποι. Το τηλέφωνο είναι 811 24424. Προκειμένου οι ειδικοί να έρθουν στην περιοχή σα και να προχωρήσουν την επόμενη μέρα από το τηλέφωνο σε ψεκασμού. Κύριε Παπαδάκη, να σε ευχαριστήσω θερμά. Καλύπτουμε το ρεπορτάζ. Παρακολουθούμε τι εξελίξει. Και αν υπάρχει γκρίνια, θα σα τη μεταφράσουμε. Θα είμαστε εδώ. Από του πολίτε γκρίνια, ε, όχι από εμά. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.